δεξιά προς τα αριστερά. Προσπαθεί να γίνει με τον Γεωργιάδη του Χαράλαμπου. Σε μια γρήγορη αντεπίθεση συμπληρώνουμε 40 δεύτερα στο παιχνίδι. Για να δούμε το Παναθηναϊκό με την καλή στιγμή. Το σουτ πέφτει με τα πόδια του Νικόπουλος και διώχνει σε κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή για το Παναθηναϊκό. Οι Παοξίδες μάλιστα έχουν ζητήσει και την εξαίρεσή του από την συνέχεια της σεζόν. Τον Γεωργιάδη, ο οποίος πλαγιοκόπησε, τρύπησε για μία ακόμη φορά, δημιούργησε ένα ρήγμα στην δεξιά πλευρά της άμυνας, της επίθεσης του Παναθηναϊκού, στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ και αυτή τη φορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Γεωργιάδης και κάνει στο 20, επαναλαμβάνω, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Εδώ ακριβώς βλέπετε ξανά πόσο ο Γεωργιάδης δημιούργησε το ρήγμα, πάρα πολύ ωραία κίνηση, απέφυγε τον αντίπαλό του και μεταξύ δύο παικτών του ΠΑΟΚ, τελευταίος πρέπει να είναι ο Κολομπούρδας, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην δεξιά γωνιά του Μιχόπουλου. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και εδώ θα ξαναδούμε πολύ καλύτερα την πολύ ωραία προσπάθεια. Αποφεύγει θαυμάσια εδώ τον Κολομπούρδα, ο Γεωργιάδης μπαίνει στην περιοχή, δύο τον κυνηγούν. Ο Ζαφυρίου έκανε μια αίσθητη προσπάθεια και ο Σιδηρόπουλος η μπάλα στα δίκτυα. Συναγερμός στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μαραγκός παίρνει φορά απευθείας, ο Νικοπολίδης εντυπωσιακά διώχνει σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή στον Αποστολάκη. Οι κόντρες με τελευταίο το Μαραγκό, το σούτ αμέσως από τον Αλεξούδη, δεύτερη προσπάθεια δεν θα γίνει ποτέ για την μπάλα. Και ο Κομίνχες. Ζουμπούλης για τον ΠΑΟΚ που θέλει να τρέξει, να βγει στην αντεπίθεση με τον Σπύρο Μαραγκό εδώ. Αυτός δίνει την κατάλληλη στιγμή για τον Κομίνχες, έχει όλη την άμυνα μπροστά του, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Ζουμπούλης πλασάρει τον Νικοπολίδη έξω. Μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Στο Παναθηναϊκό, ο στόχος είναι η ενίσχυση κυρίως της μεσαίας γραμμής της ομάδας του Βασιλικανίλη. Αυτά. Εδώ η ανησυχία για λίγο δείτε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς είμαστε πάντα στο 1-0, το οποίο βέβαια είναι ένα ρευστό σκορ. Εδώ η φίλη του. Αλλά περνάει το σούτ από τον Ζαφυρίου, ο Νικοπολίδης στη σωστή θέση. Ένα... Η μαλλιά του Ζαφυρίου είναι καλή για τον Βρίζα και που δεν φεύγει και από θέση offside, γυρίζει και φαλιά στην απέναντι πλευρά. Ο Μαραγκός ήταν που ήθελε να την προωθήσει πριν των παικτών του ΠΑΟΚ να απειλήσουν την αισθή του Μαθαίκου, δεν καρποφορεί και ο Αποστολάκης. Κάνει την κίνηση ο Γεωργιάδης που έχει ξεκινήσει από πίσω, έχει καταλάβει ο Μικόπουλος τι πάει να γίνει, θέλει να τον σταματήσει και ενίε και ο Μαραγκός δεν έχει πρόβλημα να κάνει το 2-0 εδώ στο 24 του δεύτερου μέρους στον ύπνο. Η άμυνα του ΠΑΟΚ λίγο πριν ο Αναστασιάδης ρίξει και τον άλλο επιθετικό στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και παίρνει διαφορά 2 τερμάτων από τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή την αντεπίθεση βλέπετε τον Δανίλ πως αποδέχεται αυτή τη διεύρυνση του σκόρου για την ομάδα του. Και εδώ ο Μιχόπουλος που κατάλαβε τι πήγαινε να συμβεί και βγήκε, έκανε την έξοδο τον goalkeeper του ΠΑΟΚ, αλλά τον πρόλαβε ο Γεωργιάδης την τελευταία στιγμή. Αναστασιάδης εδώ που, όπως μου λέει ο κ. Αργυρόγλου που είναι δίπλα του, φωνάζει για offside. Εσείς ξαναβλέπετε την παλιά για τον Γεωργιάδη. Από αυτή την κάμερα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να έχουμε σαφέστατο συμπέρασμα. Ο Μιχόπουλος βάζει το χέρι, πιάνει την μπάλα. Επομένως έπρεπε να αποβληθεί έξω από την περιοχή, με πρόθεση μάλιστα να τη σταματήσει. Ο Γεωργιάδης πέρασε, άφησε πλεονέκτημα ο Μπέκος. Δείτε ξανά τι ακριβώς συνέβη. Ο Γεωργιάδης περνάει τον Μιχόπουλο, ο οποίος βάζει το χέρι και σταματάει την μπάλα. Επομένως είναι κόκκινη κάρτα. Αυτό το οποίο, η τιμωρία την οποία δεν επέβαλε στον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ο Μπέκος θέλει να περάσει, κάνει ωραία κίνηση ο Βελής. Μαραγκός στην περιοχή, ο Βελής στη δεξιά πλευρά που γυρίζει, ο Νικοπολίδης μένει άγαλμα, η μπάλα καταλήγει corners. Βαζέχα. Γεωργιάδης του Σάβα στη δεξιά πλευρά. Γυρίζει αμέσως το σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μιχαήλ. Μετανόπουλος. Παλιά είναι αριστερά απέναντι για τον Ολιβάρες. Θα φύγει ο Γεωργιάδης να του κλείσει το δρόμο. Περνάει πολύ ωραίο ο Περουβιανός, κάνει και τη σέντρα. Η ευκαιρία ο Νικοπολίδης είναι στην πορεία της μπάλας. Του Σάβα λίγο τα δεξιά. Αποστολάκης από μακριά έχει χώρο, ίσως επιχειρήσει το σουτ, πράγματι σηκώνει λίγο ψηλά την μπάλα. Αυτή φεύγει από ο Ζαφυρίου ελέγχει τελευταίος και τώρα έρχεται ο Κολομπούρδας. Μάκμπε. Ο Βρίζας με μία για τον Μαραγκό που κερδίζει την κόντρα. Ο Σπύρος Μαραγκός κάνει το σουτ, πέφτει ο Νικοπολίδης. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 2-1 με τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σπύρο Μαραγκό. Νάτος εδώ, που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και το 38 του δεύτερου μέρους. Καθώς η αντίστροφη μέτρηση στο τέλος του παιχνιδιού έχει ξεκινήσει, ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και θα δώσει ένα δραματικό τόνο στο φινάλε της αναμέτρησης. Εδώ οι φίλοι, λίγοι φίλοι του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν και εδώ ο Μαραγκός. Δείτε εσείς ξανά την προσπάθεια του Μαραγκού, ο οποίος παίρνει την μπάλα, στέκεται όρθιος, έχει απέναντί του τον Κολιτσιδάκη, έξω από την περιοχή κάνει το σουτ, πέφτει ο Νικοπολίδης, δεν μπορεί να σταματήσει την ταχύτητα, την πορεία της μπάλας και την ταχύτητα των 91 χιλιόμετρων όπως είδατε. Μπάλα στα δίχτυα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πρεσάρουν και θα έπρεπε να το κάνουν. Να η μεγάλη μπαλιά για τον Μαζέχα, που πάει να περάσει από τον αντίπαλό του που τον ρίχνει στο έδαφος. Ο Μπέγκος τρέχει. Εσείς ξαναβλέπετε κόκκινη κάρτα στον Βελή. Και λέγαμε όταν μπήκε ο Βελή. Με
Πολύ κόσμο γύρω από την μπάλα. Γεωργιάδης του Σάβα που έχει το δυνατό σου, το Λιμπερόπουλος που είναι πιο τεχνίτης. Ο Γιάννης του Σάβα εκτελεί, αλλά τα δίκια. 3-1 ο Παναθηναϊκός. Με τον ποδοσφαιριστή που σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάντα κίνδυνος θάνατος για τον αντίπαλο goalkeeper, τον Γεωργιάδη του Σάβα. Και κάπου εδώ βεβαίως ξεκαθαρίζουν λογικά τα πράγματα. Οι πανηγυρισμοί από πλευράς Παναθηναϊκού και το κοντράστ των συναισθημάτων Μιχόπουλου και Πάγκου Παναθηναϊκού. Εδώ ο Γεωργιάδης του Σάβα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα είναι το τέταρτο δικό του γκολ φέτος. Ένα με φάουλ αυτό, έχει πετύχει και ένα με πέναλτι. Δείτε εδώ πως εκτελεί με φάλτσο, πέφτει ο Μιχόπουλος πολύ μετά αφού κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα του. Μπορείτε να το ξαναδείτε. Και τώρα ακριβώς σφυρίζει ο ρέφερι, ο Μπέγκος από την Αργολίδα.